Μέσα από τις δυσκολίες που είχε ο Όφης στις πρώτες 5 αγωνιστικές της Super League, γεννήθηκε και κάτι θετικό. Οι Γιάννης Θεοδωσουλάκης και οι Γιάννης Αποστολάκης συστήθηκαν στους φιλάθλους προερχόμενοι από τις ομάδες υποδομής. Η μετάβαση από την ομάδα κατά των 19 ετών στο συγκρότημα του Νίκου Νόμπλια έγινε κάπως απότομα λόγω των πολλών τραυματισμών, όμως οι δύο ρεθυμιώτες παίκτες έχουν το ταλέντο. Στόχος τους είναι η συνεχής εξέλιξη και βελτίωση σε όλους τους τομείς, αφού όπως τόνισαν στην Greek TV, ζουν το όνειρό τους και είναι διατεθειμένοι να αρπάξουν την ευκαιρία, έχοντας ήδη πλέον συμμετοχές σε επίπεδο Super League. Σίγουρα όλα τα παιδιά από μικρή ηλικία έχουν όνειρο να παίξουν σε μια μεγάλη κατηγορία. Όπως και αυτά τα παιδιά και εγώ είχα από μικρός όνειρο να παίξω σε μια μεγάλη κατηγορία. Τα έχω καταφέρει προς το παρόν, έχω κάνει κάποιες συμμετοχές στη Super League και συνεχίζουμε για το καλύτερο. Από μικρός και εγώ, όπως και ο Θεοδωσουλάκης, ήθελα να παίξω σε υψηλό επίπεδο, Super League. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά να έχουν αυτή την πρόοδο που έχουμε και εμείς, που έχουμε πάρει και αγώνες με τον Όφη. Οι δύο νεαροί παίκτες του Όφη αναφέρθηκαν και στις δυσκολίες που συνάντησαν κατά την περίοδο της προσαρμογής τους. Ναι, εγώ ήμουν μια περίπτωση όπου δεν έμεινα στο Ηράκλειο. Επίλεξα με τους γονείς μου να με πηγαίνουν κάθε μέρα ώστε να προπονούμε. Ήταν δύσκολο και κουραστικό να πηγαίνω έρχομαι κάθε μέρα ώστε να προπονούμε με τα τμήματα υποδομής. Αλλά δικαιώθηκα με αυτή την επιλογή μου. Εγώ εδώ είμαι 4 χρόνια. Μένω εδώ πέρα στο Ηράκλειο. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι μόνος σου, διότι πρέπει να καθαρίσεις το σπίτι, το σχολείο, είσαι σε διαφορετική πόλη. Δικαιωθήκαμε και οι δύο με ένα επαγγελματικό συμβόλαιο. Αναφέρθηκαν επίσης την ιδιαίτερη στιγμή της πρώτης συμμετοχής στη Super League με τη φανέλα του Όφη. Με τον Ανδρόμητο, τον ντεμπούτο. Εντάξει, εγώ μου ήρθε πολύ ξαφνικά να μπω να παίξω με τον Όφη. Μέσα σε 3 μέρες, όπως είχαν πει και πιο παλιά, μπήκα και έπαιξα με τη μεγάλη ομάδα του Όφη. Ήταν κάτι πρωτότυπο για μένα, δεν το περίμενα τόσο γρήγορα να γίνει. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και συνεχίζουμε. Εγώ το ντεμπούτο μου ήταν με τον Παναθηναϊκό, μέσα εδώ πέρα στο Γεντί Κουλέ. Ανατρίχιασα, γιατί ήταν και ο κόσμος δίπλα μου, με βοηθήσαν πάρα πολύ. Κλείνοντας, οι δύο ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές μίλησαν για την καθοδήγηση που έχουν από τον Νίκο Νόμπλια, αλλά και τα όνειρα που κάνουν για το μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε συμβουλές από το γύρο Νόμπλια. Μας βοηθάει συνέχεια σε κάθε προπόνηση. Βελτιωνόμαστε με τις συμβουλές του. Με το να προπονούμαστε με παίχτες επίπεδου Super League, γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι. Το όνειρο σαν νέος ποδοσφαιριστής τώρα όπου έχει ενταχθεί στον Όφη, θα ήθελα σίγουρα να αποκτήσω μια θέση βασικού στον Όφη. Αυτό σίγουρα θα προέλθει από σκληρή δουλειά. Εγώ βρέθηκα στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία, στο Οστερμπεκ. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Ο κύριος Νιόμπιας με έχει βοηθήσει πάρα πολύ με τις συμβουλές του. Με τους συμπαίχτες μου παίρνω και από αυτούς πολλά πράγματα. Εμένα το όνειρό μου είναι να ενταχθώ στην ομάδα του Όφη σαν βασικός και να βελτιώσω όσο πιο πολύ μπορώ τις αδυναμίες μου.